Πώς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος? Το πρώτο μέρος θα κλείσουμε με την αδελφότητα Κριτών Ρόδου Ψιλορίτης, με τον νέο πρόεδρο, τον πατέρα Εμμανουήλ Σκλιβάκη. Και μάλιστα από ό,τι έχω ενημερωθεί, πατέρα Εμμανουήλ, με καταγωγή από το Θραψανό. Βεβαίως, βεβαίως. Καλό απόγευμα από τη Ρόδο εδώ. Στην Ρόδο αυτές τις μέρες με πάρα πολύ κόσμο. Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο κεντρικές περιοχές, πίσω μου βλέπετε τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού. Ναι. Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε μαζί σας, αν και απόψε το βράδυ ταξιδεύω και θα έρθω στο... Με το εισιτήριο στο χέρι λοιπόν, ούτε να το είχαμε στήσει, πατέρα Εμμανουήλ. Να περιμένετε λίγο για να βγάλουμε τη σύνδεση. Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά. Εν τω μεταξύ, από ό,τι έχω ενημερωθεί, διοργανώνεται και προγραμματίζεται και μουσικές βραδιές με την υπογραφή της αδελφότητας και του συλλόγου στη Ρόδο. Ιδιαίτερα δραστήρια εκεί η Κρητική. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να χωρέσει αυτή η ολιγόλεπτη επικοινωνία μας να αναφέρει όλα αυτά που κάνουμε εδώ στη Ρόδο και με το σύλλογό μας, ο οποίος έκλεισε ήδη 50 χρόνια ζωής. Αυτό που θα μπορούμε να πούμε ότι η πανδημία μας έδεσε τα χέρια και δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε πάντα. Βεβαίως, κατά την φετινή επέτειο της Βάσης της Κρήτης καταφέραμε και να δημιουργήσουμε μια επανεκκίνηση, θα έλεγα, με τις πέρα από τις επικαιρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην εκκλησία. Ακολούθηκε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι με τον Κυριάκο τον Σταυριανουδάκη και τον Νίκο τον Σπανουδάκη που ήταν από την Κρήτη. Αντιληφθήκαμε και είδαμε ο κόσμος νοσταλγούσε πάρα πολύ έτσι να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί με μουσική και χορό. Αυτό το πράγμα σκεφτήκαμε να το κεφαλαιοποιήσουμε και σκεφτόμαστε όλο το καλοκαίρι να διοργανώνουμε μουσικές βραδιές με χορό και τραγούδι, με καλλιτέχνες, με καταγωγή από την Κρήτη, παιδιά που έχουν μεγαλώσει εδώ και έχουν μάθει λύρα και λαούτο μέσα από τα τμήματα του συλλόγου μας, με τον δάσκαλό μας τον Γιώργη στο Παραγιό. Θεωρούμε ότι θα είναι μια δράση η οποία θα ζεστάνει και θα δροσίσει παράλληλα και τις βραδιές μας εδώ στη Ρόδο με την νοσταλγία που έχουμε και για τη μουσική και για το χορό της Κρήτης μας. Βεβαίως, οι δραστηριότητες μας δεν είναι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε ήδη προγραμματίσει να πάμε στο νησί της Κο, ώστε να συμμετάσχουμε με την εταιρική μας ομάδα στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Ερασιτιωτών Θεάσων Αιγαίου, το θέατρο «Ταξιδεύει στην Άγωνη Γραμμή». Θα πάμε και στην Μυτιλίνη, πάλι με την εταιρική ομάδα, στις αρχές του Οκτώβρη, προκειμένου να συμμετάσχουμε στη συνάντηση. Ήδη η χορευτική μας ομάδα, η Σαμπραετή, έχει ξεκινήσει και συμμετέχει στις δραστηριότητες και στις μουσικές των άλλων συλλόγων εδώ στη Ρόδο, με μεγάλη επιτυχία. Μας καλούν παντού, αγαπάνε πάρα πολύ και την Κρήτη και τους κριτικούς και την κριτική μουσική. Μάλιστα. Είμαστε μέσα σε όλα. Συνολικά, πόσοι κριτικοί είστε στη Ρόδο, τα μέλη της αδελφότητας, ο αριθμός τους? Τα μέλη μας ξεπερούν τα χίλια, τα εγγεγραμμένα μέλη. Βεβαίως, στη Ρόδο υπάρχουν πάρα πολλοί κριτικοί. Πιστεύω ότι ξεπερούν τον αριθμό των 3.000, χωρίς βεβαίως να απολογίσουμε τους εμπερίστατους όσον αφορά τους φοιτητές, τους στρατιώτες και τους στρατιωτικούς και στα σώματα ασφαλείας που μένουν για λίγο καιρό και φεύγουν. Οπότε... Με όλους έχουμε μια σχέση, έχουμε δημιουργήσει πυρήνες. Όμορφα. Με το καλό να τα πούμε και από κοντά, πατέρα Εμμανουήλ, και την επόμενη φορά θα μας πείτε και μια μαντινάδα, έτσι. Πολύ... Μια μαντινάδα από τη Ρόδο την επόμενη φορά. Δεν έχω αυτό το χάρισμα, λέω μαντινάδες. Την επόμενη φορά, γι' αυτό το λέω. Την επόμενη φορά, σίγουρα, που θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Ακριβώς. Και αν με επιτρέπετε, κλείνοντας, να πω στη μαμά μου να μου ετοιμάσει το φαγητό μου, γιατί θα πάω το βράδυ. Α, οπότε δηλαδή, ακριβώς. Έχουμε καμία έτσι σπεσιαλιτέ της μαμάς να πούμε. Ξέρει αυτή. Α, δεν λέμε περισσότερα, ξέρει. Λοιπόν. ναι. Την καλησπέρα. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ να είστε καλά. Χαιρετίζω τη Ρόδο. Να είστε καλά. Εξαιρετικός ο πατέρας Εμμανουήλ.